Πάμε. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή της Νίκης, τον Ματθαίο Πασχαλάκη. Κότσι, η Νίκη πήρε μια μεγάλη νίκη εδώ στο Καλοχωριό. Θέλω να μου πεις έτσι λίγο την άποψή σου για το παιχνίδι. Εντάξει, το παιχνίδι το σημερινό πιστεύω ήταν ένα καλό παιχνίδι σε πάρα πολλές φάσεις. Είχε και δύναμη μέσα, ήταν ένα πληρωμένο παιχνίδι. Πιστεύω ότι κερδίσαμε δίτσα, είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Το μόνο που με προβλημάτισε ότι δεν τελειώσαμε. Είχαμε πολλές εύκολες ευκαιρίες να τελειώσουμε γρήγορα το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Στο τέλος έβαλε ένα γκολ το Καλοχωριό, πίεσε. Εντάξει, θα μπορούσαμε να ισοφαριστούμε σε ένα παιχνίδι που ήταν πολύ εύκολα δικό μας. Πιστεύω ότι δείξαμε ψυχή, δείξαμε αντοχή, προσαρμοστήκαμε στο παιχνίδι παρόλο που από το πρώτο λεπτό χάσαμε ένα ποδοσφαιριστή. Μετά χάσαμε και δεύτερο. Εντάξει, η ομάδα έδειξε ότι έχει και βάθος πάγκου, μπορεί να ανταπεξέλθει. Πήραμε τρεις βαθμούς και ζητάμε συνέχεια. Είδαμε ότι το πρωτάθλημα θέτει πολλές στροφές, έφερε 0-0 όφη. Πιστεύεις ότι πλέον μπορούμε να το πούμε και το ασφαλούς ότι η νίκη μπορεί και έχει τις δυνατότητες να χτυπήσει το πρωτάθλημα? Κοιτάξτε, η δυναμική που έχει η νίκη και οι δυνατότητες που έχει πλέον, επειδή έχει και βάθος πάγκου, τις έχει τις δυνατότητες. Αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα μιας ομάδας, ψυχοπαιδικά και ψυχοπαιδικά. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ τίποτα. Εμείς θα παλέψουμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο και θα δούμε που φτάσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.